Όλα αυτά που ζούμε είναι πρωτόγνωρα. Προχωρά σε δημοσιοποίηση κατηγοριοτηρίου. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Σαν ταύρο σε μια λοπολή, ο Δημήτρης Παπαδάκης ξεσπά κατά του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΔΕΚ και απορρίπτει τα περί υπόσκαψης της ηγεσίας του κόμματος. Ας μου βρει μια δήλωση οποιοδήποτε όπου έχω υποσκάψει το κόμμα, όπου δεν έχω στηρίξει τις σημαντικές αποφάσεις αυτού του κόμματος ή έχω λειτουργήσει κατά τρόπο που να δημιουργώ εντός του κόμματος τις περιβόητες φατρίες για να περιμένουμε τον πρόεδρο στην κοινωνία. Μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του Α, ο Ευρωβουλευτής καταγγέλει απόρριψη του αιτήματός του για δίκαιη δίκη από τα μέλη του Πειθαρχικού. Εγκατέχονται με εχθρικά συναισθήματα απέναντι μου κατά το παρελθόν. Έχουν αποδείξει με συγκεκριμένες δηλώσεις ενέργειες, οι οποίες έχουν γίνει όλα αυτά. Με το ενδεχόμενο διαγραφής του να είναι ορατό, ο Δημήτρης Παπαδάκης ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να παραδώσει το έδρανό του στις Βρυξέλλες. Έχω τιμηθεί από 12.000 σχεδόν συμπολίτες μου στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Με τις έχω εκλεγεί με τη σημαία της ΕΔΕΚ. Θα συνεχίσω να είμαι ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ, ό,τι απόφαση να πάρει το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΔΕΚ αναμένεται να ολοκληρωθεί το ερχόμενο Σάββατο, με την απόφαση των μελών του να ανακοινώνεται τις αμέσως επόμενες ημέρες.